κύπελο Ελλάδος, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο στάδιο Καραϊσκάκη και ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0. Είναι για τη διοργάνωση του κυπέλου του 78-79 που ήταν οι δύο αντίπαλοι πληρώθηκαν από τον τρίτο γύρο να παίξουν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν προηγείται 1-0, ο Ολυμπιακός είναι τώρα στην επίθεση με Περσία και Κρητικόπουλο που θα κάνει το 1-1, σκορ με το οποίο θα τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο θα συνεχιστεί η μάχη για την νίκη και την πρόκριση. Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα στην επίθεση, κέρδισε ένα πλάγιο και με ένα ξαφνικό σουτ του Κερμανίδη θα προηγηθεί πάλι για δεύτερη φορά με 2-1. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει επτά ένα φάουλ, πάει να μπει εκεί ο Περσίας, θα γίνει μια ανατροπή, ο διαιτητής θα καταλογίσει πέναλτι, θα διαμαρτυρηθούν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Φορτούλα περιμένει τον Ρόρμπαχ που έπαιξε ένα διάστημα στον Ολυμπιακό και θα χτυπήσει τώρα το πέναλτι. Ο Ρόρμπαχ θα πλασάρει, θα ισοφαρίσει, το μάτς θα τελειώσει 2-2, θα παραμείνει το 2-2 και στην παράταση, η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι, θα βρεθούν πάλι οι αντίπαλοι 3-3 και το τελευταίο πέναλτι που θα χτυπήσει ο Κελεσίδης θα δώσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό 4-3, έγινε το αντίθετο από το μάτς που είδαμε πιο μπροστά.